Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Η κυρία Μίνα Γκάγκα, στα πλαίσια της επίσκεψής της στην Ήπειρο και με αφορμή τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου μηχανήματος που θα εξυπηρετεί, όπως είπαμε, τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Άρτας, επισκέφθηκε συγγνώμη, των Ιωαννίνων. Πολύ θα το ήθελα να είχαμε πανεπιστημιακό και στην Άρτα. Δεν πειράζει, ευσεβείς πόθη. Ευσεβείς πόθη. Επισκέφθηκε λοιπόν. Αποκτήστε κανένα γιατρό εκεί πέρα τώρα που με το ζόρι σας δώσαν ή δεν σας δώσαν έναν. Και θέλετε και σκανάρισμα, θέλετε και σκάνερ. Πάμε παρακάτω. Έτσι, μπράβο. Πάμε, επισκέφθηκε λοιπόν και το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Εκεί τι έκανε, είπε κάτι η κυρία Γκάγκα. Πριν πει το Νοσοκομείο Φιλιατών, δεν θέλει να σχολιάσουμε την άποψή της για τις διακομιδές. Για τις διακομιδές. Ναι, έκανε ένα σχόλιο το οποίο... Σχόλιο, δεν είναι σχόλιο. Έκανε δήλωση. Δήλωση. Μπορεί και να ρωτήθηκε από συνάδελφους δημοσιογράφους, δεν το ξέρω. Εγώ διάβασα μόνο το τι είπε η κυρία Γκάγκα. Είπε η κυρία Γκάγκα. Μια γραπτή δήλωση. Είπε ότι θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι γιατροί και μετά από 6 μήνες να μπορούν και αυτοί να κάνουν διακομιδές. Οποιαδήποτε ειδικότητα γιατρών. Το θέμα αυτό πότε το αναδείξαμε, θυμάσαι? Ναι, έχουμε αρκετούς μήνες πριν όταν Τώρα, πρόσφατα. Ούτε μήνα. Δεν είναι πρόσφατα, παραπάνω είναι. Παραπάνω είναι. Φλεβάρι ήτανε. Φλεβάρης ήτανε, κοντεύουμε Απρίλη. Σε δύο μέρες. Μία δεν είναι μήνες. Όπου λοιπόν ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το Φλεβάρι τι έγινε, θυμάσαι, τι έγινε, τι είπαμε από εδώ. Ο διοικητής, λέω, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τότε είπε ότι στις διακομιδές θα πρέπει. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είχε πει ότι στις διακομιδές θα πρέπει να συνοδεύουν εντατικολόγοι, γιατροί, υπάρχουν, είναι ικανός αριθμός γιατρών, αναισθησιολόγοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι άνθρωποι πεπειραμένοι, αυτοί που θα συνοδεύουν στις διακομιδές. Έρχεται τώρα... Πολύ σωστά τα είπε τότε ο διοικητής. Και είπες γιατί το είπα όμως αυτό, τι είχε προκύψει, για να, γιατί ο κόσμος παρακολουθεί, για να έχει μια συνέχεια, γιατί έτσι τα λέμε ξεκάθαρα. Πες εσύ, ναι, για να μην τα λέμε. Να υπάρχει ένας σειρμός. Λοιπόν, τι είχε προηγηθεί την περίοδο του κορονοϊού και εν ώψη των μεγάλων αναγκών που αντιμετώπιζαν τα νοσοκομεία και την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο τότε αρμόδιος Υπουργός Υγείας είχε πει ότι στις διακομιδές, όταν δεν υπάρχουν, επειδή οι εντατικολόγοι είχαν πέσει όλοι πάνω στην μάχη του κορονοϊού, ας συνοδεύονται και από άλλες ειδικότητες. Αυτό, αν θέλει κατ' οικονομία, να το δεχτούμε έτσι, ως αναγκαίο κακό. Ας το πάρει το ποτάμι. Πέρασε όμως η περίοδος, πώς το λένε, του κορονοϊού και η απόφαση αυτή, πώς το λένε, εξακολουθούσε να ισχύει. Την προσέβαλαν οι εντατικολόγοι και οι αναισθησιολόγοι, διότι δεν θέλουν να ταλαιπωρούνται, και το διοικητικό Ιωαννίνων, και τότε είχα ασκήσει κριτική στην απόφαση και είχα πει ότι και οι κρίνοντες κρίνονται, ούτε και οι δικαστές δεν είναι στο απειρόβλητο, ούτε υπεράνω κριτικής, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που βγάζουν απόφαση και με ποιο σκεπτικό. Είπαν ότι καλώς λένε οι εντατικολόγοι να συνοδεύουν τα περιστατικά γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας. Λοιπόν, ο διοικητής του νοσοκομείου έχει τη δική του άποψη. Αλλά εφόσον το εφετείο απεφάρθη, το διοικητικό απεφάρθη και τα σκυλιά δεμένα. Έχετε η αρμόδια υπουργός όμως που είναι να δώσει πολιτική λύση και είναι και γιατρός παρακαλώ και η ίδια, έτσι, η κυρία Γκάγκα, αναπληρώτρια υπουργός. Λοιπόν, και ερωτηθήσα σχετικά με το θέμα αυτό, είπε ότι όχι, δεν πειράζει, λέει, οι διακομιδές μπορούν να γίνονται και με συνοδούς άλλων ειδικοτήτων. Δηλαδή, ο δερματολόγος θα συνοδεύσει βαρύ περιστατικό, για παράδειγμα εγκεφαλικό, έτσι, ή βαρύ έμφραγμα, έτσι, από το νοσοκομείο Ιωαννίνων, ξέρω εγώ, στο Ρίο, ή αντιστρόφως. Σωστά. Πώς το λένε, ο οφθαλμίατρος, δηλαδή ειδικότητες εντελώς άσχετες, καθόλου απαραίτητες σε κρίσεις, αλλά εντελώς άσχετες. Αυτά είπε η κυρία Γκάγκα. Εγώ απλά να υπενθυμίσω, γιατί το είχα πει και τότε, ότι από το νοσοκομείο Φιλιατών σε διακομιδή, πριν από 10-58 χρόνια, με συνοδό, εδώ είναι βαρύ ιατρό, ο ασθενής βαρύ καρδιολογικό περιστατικό,
Έχουμε πάλι ένα πρόβλημα. Να συνεχίσω εγώ, ναι, να συνεχίσω εγώ την πρότασή σου. Βεβαίως αυτό είχες πει ακριβώς. Βεβαίως. Ναι, ότι ο ασθενής απεβίωσε καθοδόν διακομιζόμενος, έγινε και δικαστήριο. Βέβαια εκεί υπήρξε μια μεθόδηση, τέλος πάντων, να μην κάνουμε αναμόχλευση και είπαν ότι κατέληξε στο νοσοκομείο. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κατέληξε καθοδόν. Άρα η κυρία Γκάγκα νομοποιεί και αυτή αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη. Πάμε τώρα στο νοσοκομείο Φυλατών. Ήρθε χθες στο νοσοκομείο Φυλατών. Ήρθε, την υποδέχτηκαν εκεί πέρα με τα βαΐων και κλάδων, επειδή έρχεται και η Κυριακή των βαΐων, όχι τίποτε άλλο. Λοιπόν, και τι είπε η κυρία Γκάγκα εκεί πέρα? Ήταν ο δήμαρχος, ο κύριος Παπάς, ο οποίος της είπε ότι, κυρία Υπουργέ, ήταν ο βουλευτής ο κύριος Γιόλιακας, ήταν ο διοικητής της έκθεσης, είπε. Έτσι, εκεί οι συνοδοί, όλοι αυτοί που συνοδεύουν, οι γνωστοί, ξέρεις, κουστοδία. Ε, εντάξει. Και 5-6-7 περιπολικά είχαν κλείσει την περιοχή, από ό,τι πληροφορήθηκα μετά. Και αγριέψα και οι κάτοικοι, σου λένε ποιος ήρθε εδώ πέρα, σιγά ρε παιδιά να μην. Στο Φυλάτι είμαστε, να μην τρελαθούμε. Από τι κινδυνεύει, από τρομοκράτες ή από ελεύθερους σκοπευτές? Για να κλείσουν την κυκλοφορία στο Φυλάτι που περνάει ένα αυτοκίνητο κάθε μισή ώρα. Αυτά είναι καραγιοζηλίκια πολιτικά, αλλά τα χρεώνονται, δεν τα πιστώνονται, τα χρεώνονται αυτοί που τα κάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάει στο νοσοκομείο και ο διοικητής εκεί, ο κύριος Σουράς, ο οποίος κάνει υπεράδειγμα προσπάθειες ο άνθρωπος, αλλά τι να κάνει, το παλεύει όσο μπορεί. Εκεί λοιπόν τέθηκε το θέμα από τον δήμαρχο των κινήτρων για να έρθουν γιατροί, διότι καλά προκυρήσονται θέσεις. Το είπαμε και την άλλη φορά και τώρα έχουν προκηρυχθεί θέσεις και στο νοσοκομείο Φυλατών. Αλλά οι διαγωνισμοί καθίστανται άγωνοι, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς των ειδικοτήτων αυτών και γενικότερα να έρθουν στο Φυλάτι να υπηρετήσουν σε μια απομονωμένη περιοχή, να πάρουν 1.500 ευρώ το μήνα, να κάνουν 10 και 15 εφημερίες και να ζουν μακριά από τον κόσμο και τον κόσμο και τον πολιτισμό. Σωστά λοιπόν ο Δήμαρχος έθεσε το θέμα των κινήτρων. Οι διευθυντές των κλινικών που ήταν παρόντες είπαν ότι υπάρχει υποστελέχωση των κλινικών, απαιτείται, επιβάλλεται πρόληψη γιατρών, επιβάλλεται πρόληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Η κυρία Γκάγκα δεν απάντησε τίποτα σε όλα αυτά. Α, μάλλον απάντησε σε ένα. Ότι προλήψη προσωπικού δεν μπορούν να νοσηλευτικού προσωπικού, μισό λεπτό, δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Μα αν δεν γίνουν τώρα, πότε θα γίνουν? Τώρα τους χρειαζόμαστε. Τώρα τους χρειάζονται, κυρία μου, κυρία Υπουργέ μου, τώρα τους χρειάζονται. Πάει ο άλλος στο νοσοκομείο και δεν έχει λεφτά να πληρώσει απολυστική νοσοκόμα. Και πάει την άλλη μέρα και βρίσκει τον άνθρωπο, το άμα είναι υπέργυρος ή κατάκητος, σε άθλια κατάσταση. Γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί. Αλλά τι μου λες, δεν χρειάζεται? Και τι τους είπε το σοφό? Ότι να κάνετε, λέει, εξορθολογισμό σωστό για να πάρουν στο προσωπικό, για να πάρουν τις αδειές τους, όσοι και τα ρεπό, όσοι τα δικαιούνται από COVID. Μιλάμε για μεγάλου πολιτικού διαμετρήματος πολιτικό. Λοιπόν, καλή επιτυχία, κυρία Γκάγκα, στις εκλογές. Χθες συνεδρίασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και μεταξύ άλλων συζήτησε και το θέμα των μεγάλων έργων, ζητώντας από την κυβέρνηση να απαντήσει ως προς την εξέλιξη αυτών των έργων και ως προς το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θα γίνουν, πότε, πώς. Κοίταξε, χαμογελώ, διότι, εντάξει, καλή η πρωτοβουλία της ΠΕΔ και του φίλου μας, του Προέδρου της, του κυρίου Ντακαλέτση, και τον Δημάρχο γενικά της Ηπείρου. Α, μια κύπα δήμαρχη. Εντάξει, έθεσε ο κύριος Ντακαλέτση το ζήτημα των συγκοινωνιακών έργων. Είπε, για παράδειγμα, ότι Γιάννηνα Κακαβιά ακόμη είναι σε τέλμα. Λοιπόν, ακόμη σε τέλμα. Θα περάσουν οι εκλογές και βλέπουμε, δεν πρόκειται να αποκηρυχθεί το έργο. Σύνδεση Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό ακόμη μηδέν ιστοπηλίκων. Από η Οικουμενίτσα Πρέβεζα, αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα, καμία εξέλιξη. Μαυρομάτι, Τελωνίο Μαυρομάτιου, Οικουμενίτσα, Λιμάνι, Εγνατία Οδός, ακόμη η μελέτη γίνεται από την Εγνατία ΑΕ. Η Εγνατία ΑΕ ιδιωτικοποιείται και δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει και αν γίνει μέσα στο 2023. Και πότε θα παραδοθεί τέλος του έτους, αν παραδοθεί, και πότε θα ενταχθεί σε έργο. Και σωστά λοιπόν έθεσε αυτά τα ζητήματα η ΠΕΔ. Αλλά δεν είδα κάποιον από τους δημάρχους, κυρίως αυτούς οι οποίοι πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, να υψώσουν την αυτοδιοικητική τους φωνή υπεράνω κόμματος,
στο οποίο ανήκουν και να πούν ότι κύριε Πρωθυπουργέ, θα έρθετε στα Γιάννενα μεθαύριο, με την επόμενη εβδομάδα. 4-5 μήνες, πότε θα έρθει ο Μητσοτάκης στα Γιάννενα. Τι θα πείτε για αυτά τα έργα τα μεγάλα στην Ήπειρο, τα συγκοινωνιακά. Και από την άλλη, χαμογελάω γιατί το να συνεδριάζει η ΠΕΔ μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο μείνανε, πριν τη διάλυση της Βουλής και να ζητάει από την κυβέρνηση στοχοδιάγραμμα για τα έργα αυτά και μάλιστα και από πού θα διασφαλιστούν οι πόροι. Εντάξει, τώρα αυτό, αγαπητέ κύριε Χαλέτση, δεν το θεωρώ επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ποιο θα σας απαντήσει τώρα. Δηλαδή, και αν σας απαντήσουν, τι αξία θα έχουν οι δεσμεύσεις. Είναι προεκλογικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Όχι από αυτή την κυβέρνηση, από οποιαδήποτε προεκλογικά όλοι λένε ναι σε όλους, μας χαμογελάνε όλοι, μας θυμούνται όλοι, μας αγκαλιάζουν όλοι. Μας φιλάνε όλοι, ευτυχώς πέρασε και το κορονοϊού, μας κολλήσει και τίποτε. Λοιπόν, και μετά τις εκλογές, πού σε ξέρω, και να πάμε ξανά στις επόμενες. Άρα τι περιμένετε απάντηση, κύριε της ΠΕΔ, για τα χρονοδιαγράμματα αυτά να είναι. Πάμε παρακαλώ. Μία επιστολή του κυρίου Χεκίμογλου, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο Χεκίμογλου, είναι ο σύλλογος ιδιοκαλλιεργητών. Ιδιοκαλλιεργητών, ναι. Ως εκπρόσωπος, ο κύριος Χεκίμογλου. Εκείνος την υπογράφει την επιστολή που έφτασε στο σταθμό. Διοικητικό συμβούλιο, ναι. Την επιστολή, πόντως, αυτή που έφτασε εδώ, ο κύριος Χεκίμογλου την υπογράφει. Ναι. Μιλάει λοιπόν για τη μεταφορά του σκάφους του λιμενικού από την Σαγιάδα στην Πρέβεζα, Βαγγέλη, αναφέροντας ένα σωρό λόγους, σοβαρούς λόγους, που θα πρέπει το λιμενικό σκάφος να βρίσκεται στη Σαγιάδα και όχι να φεύγει μακριά και να μεταβαίνει, ας πούμε, στην Πρέβεζα. Εδώ είναι η παθογένεια του ελληνικού μπάχαλου, αυτού του κράτους που λέει ότι δεν πρόλαβε να εξυγχρονίσει η σημερινή κυβέρνηση και ψηφίστε με να το εξυγχρονίσω τώρα. Έτσι, δηλαδή, βέβαια, είναι παρονιχίδα σε σχέση με αυτά τα τραγικά που συνέβησαν, βλέπετε, Τέμπη κτλ. Αλλά δείχνουν την νοοτροπία. Θυμάστε τι λέγαμε το καλοκαίρι με τις αποσπάσεις των πυροσβεστών από την Ήπειρο σε άλλες περιοχές, διότι εκεί είχε φωτιές. Και επειδή δεν είχαμε περιοριστικές δυνάμεις, τις πηγαίναμε αλλού. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Να ενισχύσουμε εκεί την περιοχή και εδώ, αν πιάσει μια μεγάλη πυρκαγιά. Στο Έλεος. Γεια πυρή, μυχθήτο. Λοιπόν, τι γίνεται με τους γιατρούς? Δεν έχουν τα άλλα νοσοκομεία γιατρούς? Παίρνουμε γιατρούς από τα Γιάννενα, από την Άρτα, από την Πρέβεζα και τους πάμε στην Κέρκυρα, για παράδειγμα. Λοιπόν, και η Άρτα δεν πειράζει, ας πεθάνουν και οι γιατροί. Αρκεί εμείς να φανεί ότι είμαστε καλοί εκεί. Τι γίνεται με το σκάφος του λιμενικού? Στη Σαγιάδα υπάρχει λιμενικός σταθμός. Υπάρχει μια περιοχή τεράστια, τη γνωρίζεις, την ξέρεις, έτσι, αχανής, θαλάσσια περιοχή, η οποία συνορεύει, τι συνορεύει, το συνορεύει εισαγωγικά, διότι μπαίνεις στα αλβανικά χωρικά ύδατα, μπαίνουν και βγαίνουν ανενόχλητοι και αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η παρουσία αυτού του σκάφους για να κυνηγήσει διακινητές ναρκωτικών, να κυνηγήσει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να είναι δολιοφθορείς στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών που είναι 24 και παραπάνω, δεν θυμάμαι πώς είναι, 25 τώρα, στην περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για πολύ σημαντικές επιχειρήσεις και επενδύσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα σκάφος που όχι μόνο έπρεπε να φύγει, έπρεπε να ενισχυθεί και με άλλο ένα και προσωπικό και να αναβαθμιστεί με εξοπλισμό και με όδο στα συναφή. Παρ' όλα αυτά, χαλάει το σκάφος στην Πρέβεζα και το παίρνει από τη Σαγιάδα και το πάρει στην Πρέβεζα. Και η αντίδραση είναι πρωτίστως των υδατοκαλλιεργειών, των ιδιοκτητών υδατοκαλλιεργειών, έτσι, και ο κ. Χεκίμογλου ως εκπρόσωπος το επισημαίνει, αλλά είναι και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, αυτή δεν είναι νοοτροπία. Εδώ δηλαδή αφήνουμε μια διάβαση προς την Αλβανία αφύλακτη και το πάμε στην Πρέβεζα. Χάλασε, πάρτε άλλο κύριε. Δεν έχετε λεφτά? Λεφτά υπάρχουν. Καλά είχε πει ο Παπανδρέου, αλλά δεν το διατύπωσε καλά. Τώρα που υπάρχουν, άλλα ψάξουν στους μπάτσιδες, στους νάτσιδες, στους τσάτσιδες. Καληνύχτα. Καλό βράδυ.